μια ακόμη συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή και τους συνεργάτες του. Πρότυχεται να έχει ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Νίκος Γκόλας αναφορικά με την πρόταση που έχει καταθέσει ο Δήμος Εντών για την σύσταση Δημοτικού Λιμναίου Ταμείου. Πριν από ένα μήνα είχε προηγηθεί μια ακόμη συνάντηση παρουσία και συμβούλων του Υπουργού Ναυτιλίας, οι οποίοι έχουν αναλάβει να εξετάσουν τις λεπτομέρειες της πρότασης για το Δημοτικό Λιμναίο Ταμείο, τονίζοντας την σύμφωνη γνώμη τους με την άποψη του Δήμου ότι είναι ίσως η μοναδική λύση για μια σειρά προβλημάτων που αφορούν τα λιμναία οικοσυστήματα. Ενώ είχε οριστεί και μια κοινή σύσκεψη για τον Ιούνιο, προκειμένου να δρομολογηθούν εξελίξεις. Εξελίξεις που εκτιμάται ότι θα είναι θετικές, δεδομένου ότι υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας Ηπείρου επί της πρότασης της Δημοτικής Αρχής, με την επισήμανση ότι στην εκτεταμένη μελέτη που αφορά στη διαχείριση του λιμναίου συστήματος για την βελτίωση των υποδομών περιμετρικά της λίμνης Παμβότητας, την οποία εκπονεί το διάστημα αυτό η Περιφέρεια, ανακύπτει η αναγκαιότητα της ίδρυσης Δημοτικού Λιμναίου Ταμείου. Ερωτηθείς για το πού βρίσκεται σήμερα το όλο εγχείρημα και αν υπάρχουν καθυστερήσεις, ο Δήμαρχος Ιωνίων Θωμάς Μπέγκα σημείωσε πως η καινοτομία αυτού του εγχειρήματος έχει βρει εξαπίνηση στο σύστημα. Ωστόσο, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα υπάρξει αίσια έκβαση. Πρόσθεσε ότι υπάρχει στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και πως η όλη προσπάθεια προχωρά βήμα-βήμα, εκφράζοντας για μία ακόμη φορά την πολιτική θέση της Δημοτικής Αρχής πως για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Παμβότιδα, απαιτείται μόνο ένας φορέας να διαχειρίζεται τα της λίμνης. Υπάρχει μια κινητικότητα, ξέρετε, όταν γίνονται κάποιες καινοτόμες προτάσεις που βασίζονται σε καινοτόμες ιδέες, το σύστημα βρίσκεται λίγο εξαπίνης. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ κοντά με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Ο κύριος Γκόλας ξανακατεβαίνει στην Αθήνα για να έχει μια συνάντηση με τους συνεργάτες του Υπουργού. Το δουλεύουμε βήμα-βήμα. Πιστεύουμε πολύ σε αυτή την ιδέα. Πιστεύουμε στην ιδέα. Και από εκεί ξεκίνησε την πολιτική ιδέα ότι ένας φορέας πρέπει να είναι αυτός ο οποίος θα διαχειρίζεται τα της λίμνης για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τις λογικές όπου λαλούν πολύ κοκόρια αργεί να ξημερώσει. Αυτή είναι η βασική πολιτική προσέγγιση που κάναμε. Νομίζω ότι θα γίνουν σημαντικά βήματα. Ας περιμένουμε λίγο.